Καλωσορίζω στην πρωινή παρέα του Real FM 107,1 και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, τον Δήμαρχο Λαγκαδά, τον κύριο Γιάννη Ταχματζίδη, αλλά και γιατρό καρδιολόγο. Έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Ναι, και τα δύο. Και με τις δύο. Δύο σε ένα. Δύο σε ένα. Εμβολιαστήκατε ως γιατρός? Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Γιατί ως δήμαρχος μάλλον θα αργήσετε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι γίνεται, δήμαρχε, στο Λαγκαδά? Είστε ακόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τις καταστροφές που έγιναν σε γειτονικούς δήμους γύρω-γύρω, αλλά και λίγο πιο μακριά μας. Εσείς πώς είστε από τη βροχή της Τρίτης-Τετάρτης? Ναι, εμείς μέχρι και το Φεβρουάριο είμαστε κυνηγμένοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παρ' όλα αυτά, με τις τελευταίες νεροποντές, ευτυχώς δεν επηρεαστήκαμε εμείς, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα έγινε ένα τεράστιο έργο στο Δήμο Λαγκαδά με τους καθαρισμούς ρεμάτων, χυμάρων, ποταμών κλπ. Με αποτέλεσμα σε αυτήν την χρονική στιγμή να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπήρξαν δύο μικροπροβλήματα σε δύο Ιρλανδικές διαβάσεις που ενώνουν το Λαγκαδά με την Άσυρο και το Ηράκλειο, όπου είχαμε υπερχείληση του Μπογδάνα ποταμού με αποτέλεσμα να διακοπεί κίνηση οχημάτων και πεζών από τα δύο σημεία αυτά. Η διάβαση που συνδέει το Ινάσυρο με το Λαγκαδά αποκαταστάθηκε ήδη πλήρως, και του Ηρακλείου είναι σε κατάσταση ύφεσης. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου για να δοθεί στην κίνηση και αυτή η διάβαση. Σε αυτό όμως εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, γιατί αυτές είναι οι Ιρλανδικές διαβάσεις που έχουμε ξαναδεί και ξανασχολιάσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι κατασκευασμένες σε τέτοιο σημείο που ό,τι και να κάνεις, αν μαζευτεί πολύ μεγάλος όγκος νερού, πιθανόν και δεν φαίνεται και μπορεί να δημιουργήσει και ατύχημα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος, τουλάχιστον η περιφέρεια. Εσείς αυτό που ήταν να κάνετε, καθαρίσατε τα ρέματα, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και αυτό, για να τα λέμε όλα έτσι, και αυτό έγινε με την βοήθεια της περιφέρειας, όπου τον Αύγουστο που είχαμε εκείνη την θεομηνία με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, κηρυχθήκαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είχαμε τη συνδρομή της περιφέρειας. Είχαν έρθει εδώ στο Δήμο Λαγκαδά πάρα πολλά μηχανήματα που επιχείρησαν. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά και αυτό φάνηκε στην πρόσφατη νεροποντή, όπου δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Το νερό δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει διέξοδο για να φύγει και δεν πλημμυρίζει τις περιουσίες των δημοτών. Ναι. Τι κάνετε με τον κορονοϊό στην περιοχή σας? Πώς είστε από κρούσματα? Το παρακολουθείτε και εσείς, φαντάζομαι, και λόγω της άλλης ιδιότητάς σας που αναφέραμε? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, Νοέμβριο-Δεκέμβριο είχαμε 79 καταγεγραμμένους θανάτους λόγω COVID. Ήταν κάτι το οποίο μας ανησύχησε, γιατί ενώ τον Νοέμβριο είχαμε 26 καταγεγραμμένους θανάτους, τον Δεκέμβριο υπερδιπλασιάστηκε αυτός ο αριθμός και μας δημιούργησε μια έντονη ανησυχία, για να πούμε την αλήθεια. Το τελευταίο δεκαήμερο βέβαια το φαινόμενο έτσι υποχωρεί, οι αριθμοί έχουν πέσει σε ό,τι αφορά τα ενεργά κρούσματα στον Δήμο, καθώς επίσης και τον αριθμό των νοσηλευομένων. Εμείς στο Δήμο δυστυχώς έχουμε τον αντιδήμαρχό μας, ο οποίος νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα στο νοσοκομείο Παπανικολάου σε σοβαρή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το τίμημα ήταν βαρύ και για μας εδώ στον Δήμο, με τις απώλειες τις οποίες είχαμε. Κάτι το οποίο δεν συνέβη στο πρώτο κύμα, όπου μείναμε σχεδόν στο απειρόβλητο. Ναι. Και τώρα φοβόμαστε όλοι και το τρίτο κύμα, κύριε Ταχματζίδη, γιατί αυτό, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα είναι και το χειρότερο, θα είναι πιο σκληρό και για την υγεία, αλλά και για το σύστημα υγείας. Εύχομαι να μην επαληθευτούν οι ειδικοί, έτσι, αυτό είναι ευχή όλων βέβαια. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κόσμος θα πρέπει να αντιμετωπίζει σοβαρά την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την πανδημία, γιατί και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ευθύνη,
γιατί παρατηρούνται φαινόμενα έτσι χαλάρωσης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και τις συστάσεις των ειδικών και πολύ φοβούμαι μήπως το πληρώσουμε τελικά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που δεν έχουμε καταλάβει, ότι εμείς θα το πληρώσουμε. Εσείς τι κάνετε, θα κάνετε στο δικό σας Δήμο αυτό το drive με το car που through. Drive-through. Pop-up, click-away, click-in-shop, drive-through και πράσινα άλογα. Ναι. Ξέρετε, αυτό με προβλημάτισε τις προηγούμενες μέρες. Η χρήση δηλαδή αυτής της ορολογίας, ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε κάλλιστα ελληνικές λέξεις, εντούτοις, δεν ξέρω, έτσι με πολύ χαλαρότητα βάλαμε... Τις υιοθετούμε πολύ εύκολα. Τις υιοθετούμε πολύ εύκολα και αυτό δεν είναι καλό για τη γλώσσα μας. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ έχω, ξέρετε, ακροατές που λατρεύουν την ελληνική γλώσσα και πολύ συχνά επικοινωνούν μαζί μου και μου λένε αυτό γιατί το είπες αγγλιστή και δεν είπες την ελληνική του εκδοχή. Έχουν δίκιο. Λοιπόν, θα κάνετε αυτά τα τεστ που διενεργούνται, που είναι μέσα στο όχημα οι πολίτες και περνάνε, σταματάνε και τους κάνουν το τεστ, το rapid test. Και εμείς θα το κάνουμε. Να πω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ελέγξαμε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου. Την Παρασκευή, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Δήμος Λαγκαδά, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, θα υποβάλουμε σε διαγνωστικά τεστ τους επαγγελματίες του Δήμου Λαγκαδά. Σήμερα, τι ώρα θα ξεκινήσουνε? Θα ξεκινήσουν 10 η ώρα και θα τελειώσουμε γύρω στις 2.30. Ωραία. Λοιπόν, και επίσης την ερχόμενη εβδομάδα σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, συνεργεία του ΕΟΔΗ, θα επισκεφθούν τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες του Δήμου Λαγκαδά προκειμένου να υποβάλουν σε τεστ τους κατοίκους, τον πληθυσμό δηλαδή. Ναι. Ωραία, γιατί κοιτάξτε, έχουμε τώρα και με το άνοιγμα των σχολείων, έχουμε όλη την αγωνία τι γίνεται. Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ξεκινήσαμε με τα δημοτικά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και κυρίως όταν θα ανοίξει και η αγορά εκεί να δούμε πώς. Δηλαδή, θεωρώ ότι το άγχος και η αγωνία περισσότερο αφορά την αγορά. Ναι. Εσείς τώρα τι κάνετε, Δήμαρχε, τι κοινωνική πολιτική ακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα και επίσης θέλω να μου πείτε αν η πανδημία σταμάτησε τα μεγάλα έργα που είχατε προγραμματίσει. Όχι, δεν σταμάτησε τα έργα τα οποία προγραμματίζουμε. Καταρχάς συντάξαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, έτσι, γιατί συνήθως τα τεχνικά προγράμματα των Δήμων τις περισσότερες φορές είναι άσκηση επιχάρτου στην πραγματικότητα, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων αδυνατούν να υποστηρίξουν τόσο τη σύνταξη μελετών όσο και την εκτέλεση έργων και γι' αυτόν τον λόγο και ήμασταν πολύ πίσω σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την δυνατότητα την οποία δίνει τώρα ο νόμος στους Δήμους και στις αναπτυξιακές, προσπερνούνται αυτά τα προβλήματα και επιτέλους είμαστε σε μια θέση για να μιλάμε πλέον για υλοποιήσιμα τεχνικά προγράμματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική που είπατε, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας εμείς είμαστε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου και με το κοινωνικό παντοπολείο και με το βοήθεια στο σπίτι. Είμαστε δίπλα στις δομές υγείας του Δήμου, όπως είναι τα τρία κέντρα υγείας που υπάρχουν στο Δήμο Λαγκαδά, Σοχούζα, Γκλιβερίου, Λαγκαδά. Είμαστε δίπλα, στηρίζουμε την προσπάθειά τους, εφοδιάσαμε τα κέντρα υγείας με ειδικούς οικίσκους ώστε εκεί να ελέγχονται τα ύποπτα κρούσματα COVID, όπως επίσης και εκεί να πραγματοποιηθούν οι εμβολιασμοί στους δημότες μας. Σε κάθε περίπτωση είμαστε κοντά και με τις κοινωνικές δομές, είμαστε κοντά στους δημότες, γιατί ξέρετε, πέρα από την οικονομική κρίση και αυτή η πανδημία δημιούργησε ακόμη εντονότερα οικονομικά προβλήματα στα νοικοκυριά καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις και οι συνδημότες οι οποίοι έχουν ανάγκη, έτσι, έχουν την ανάγκη τη συνδρομή του Δήμου καθημερινά περισσεύουν.
Άρα λοιπόν εμείς φροντίζουμε να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους με τις δομές τις οποίες έχουμε, να παράξουμε την όποια βοήθεια εν πάση περιπτώσει για να απαλύνουμε το πρόβλημά τους. Μέσα στο 2021 σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε το κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Λαγκαδά, το οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο που αδυνατεί, έτσι γίνεται σε οικονομική δυσχέρεια. Mm-hmm. Ναι. Δήμαρχε, τι να πω, καλή δύναμη να ευχηθώ. Τώρα, κακά τα ψέματα, εσείς είχατε και την απώλεια και του Μητροπολίτη. Που ενός Μητροπολίτη που είναι πολύ, ήταν πολύ αγαπητός και σε μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ένας άνθρωπος φωτισμένος της Εκκλησίας, και βλέπουμε τώρα πόσο τραγικές είναι οι συνέπειες της διασποράς της πανδημίας που δεν κάνει διακρίσεις. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ξέρετε, ενώ στην αρχή λέγαμε «Α, είχε υποκείμενο νόσημα, άρα πέθανε λόγω του υποκείμενου νοσήματος και όχι λόγω του κορονοϊού». Αυτό το πράγμα στην διαδρομή άρχισε να ακυρώνεται σε μεγάλο βαθμό, γιατί βλέπουμε άτομα τα οποία είναι καθόλου υγιεί να πεθαίνουν στη συνέχεια λόγω της λίμωξης από τον κορονοϊό. Σε ό,τι αφορά τον Μητροπολίτη, επειδή το αναφερθήκατε και είναι κάτι το οποίο με πονάει πραγματικά, με πόνεσε πάρα πολύ η απώλεια του Μητροπολίτη μας, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η προστιθέμενη αξία για το Δήμο Λαγκαδά. Ήταν ένα κεφάλαιο, ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο φωτισμένος άνθρωπος, φωτισμένος. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και με ένα τεράστιο έργο εδώ στην Μητρόπολη Λαγκαδά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαλε το Λαγκαδά όχι μόνο έξω από τα σύνορα της Θεσσαλονίκης, αλλά και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος, γιατί η επικοινωνία του, οι επαφές του ήταν σε διεθνές επίπεδο, και όλο και κάθε τόσο μας επισκεφτόταν και κάποιος ξένος εδώ ιεράρχης. Δηλαδή ο Λαγκαδάς έγινε σημείο αναφοράς εξαιτίας του Δεσπότη. Τώρα οι στόχοι σας, οι δικοί σας δήμαρχοι, ποιοι είναι? Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό. Ναι, εμείς δεν εφησυχάζουμε, εμείς εξακολουθούμε να... Δηλαδή ο Δήμος δεν σταμάτησε να δουλεύει λόγω του κορονοϊού, με ελάχιστο προσωπικό βέβαια, με το ελάχιστο προσωπικό που μπορούμε να διαθέσουμε λόγω των περιορισμών. Ο Δήμος δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί, εξακολουθούμε να λειτουργούμε. Θα φροντίζουμε ώστε σιγά σιγά να μπούμε στον δρόμο της εκτέλεσης έτσι, κάποιων έργων που έχουμε προγραμματίσει. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι διαρκής, είναι καθημερινός και βάση περιπτώσει... Τώρα με το χιονιά είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε και τις παγωνιές όλα αυτά. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Το πρωί είχαμε πάλι μια δεύτερη σύσκεψη έτσι, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους αιρετούς για αυτό το πράγμα, ώστε να σε κάθε περίπτωση να είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε έτσι ακραίο καιρικό φαινόμενο θα εμφανιστεί. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχματζίδης, καλή σας ημέρα, και καρδιολόγος, επαναλαμβάνω καλά. Εγώ. Και καρδιολόγος, ναι. Για όλα τα περιστατικά. Όλα τα παράπονα στο Δήμαρχο και όλα τα περιστατικά. Ευχαριστώ θερμά. Ούτε τι άλλο. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Δήμαρχε, καλημέρα. Γεια σας.